Καλημέρα σας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Λόγω κοινοβουλευτικής διαδικασίας των επίκαιρων ερωτήσεων καθυστερήσαμε. Θα σας αποζημιώσουμε με τη γιορτή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει το πρόγραμμα. Παρακαλώ την υπερμάχο. Αντιπρόεδρε, κυρία και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, κυρία και κύριοι βουλευτές, κύριε Γενική Γραμματέα της Βουλής, πρόεδρε κύριε Κακλαμάνη, κύριε πρόεδρε του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, πρόεδρε κύριε Τραγάκη, κυρία πρόεδρε του Ιδρύματος της Βουλής, κύριε Ειδική Γραμματέα, κύριε Φρούραρχε, κυρία πρόεδρε του Λύκειου Ελληνίδων, κυρία Μπενάκης, χίλια συγγνώμη. Μια χρονιά ακόμα έρχεται να προσθεθεί στη σημαντικότερη επέτειο του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Πρόκειται για αυτήν ακριβώς που σηματοδοτεί την είδηση της κρατικής υπόστασης της Ελλάδας, την Επανάσταση του 1821 και του αγώνα που ακολούθησε έως την δικαίωση του αιτήματος για ελευθερία. Όσα χρόνια και αν περάσουν, η επέτειο αυτή δεν μπορεί να χάσει την ουσία της, καθώς αποτελεί την απαρχή της σύγχρονης ιστορίας μας. Είμαστε και πάντα θα είμαστε δεμένοι με αυτή τη γέννηση, με αυτό το παρελθόν. Η μέρα της επετείου είναι μία μέρα που μας καλεί να γυρίσουμε τη ματιά μας προς τα πίσω, να σκεφτούμε και να διαβάσουμε ό,τι νέο φέρνει η μελέτη και η έρευνα, να αναλογιστούμε αυτοκριτικά και να νεώσουμε τις αποφάσεις. Η σημασία του γιορτασμού όσο πλησιάζει η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821 έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα 200 χρόνια αποτελούν ορόσημο δύο αιώνων προσπάθειας για τη δημιουργία κράτους που να επιληθεί τις ανάγκες των πολιτών με ισονομία και δικαιοσύνη μέσα στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. Την ομιλία της επετείου θα εκφωνήσει ο γνωστός σε όλους Γιάννης Μετσκόφ. Η προσέγγιση του είναι απόλυτα συνυφασμένη με την καλλιτεχνική του ιδιότητα. Το θέμα του είναι ενδυματολογικό. Τι φορούσαν οι άνθρωποι στις αρχές του 19ου αιώνα, τι σήμαιναν τα ρούχα, τι εξέφραζαν, τι υπηρετούσαν. Η παρουσίασή του θα ζωντανέψει την εικόνα, την αισθητική, τις αξίες των ανθρώπων εκείνης της εποχής, των κοντινών προγόνων μας. Τίτλος της παρουσίασής του «Οι γενναίες φορεσές μας». Συγχρόνως, λόγω του θέματος της εορταστικής μας εκδήλωσης, θα ντύσει το Λύκειο Ελληνίδων με τη ζωντανή παρουσία αυθεντικών ελληνικών φορεσιών
ανδρικών και πολλών γυναικείων από τη μοναδική πλούσια συλλογή της σηματοθήκης τους. Τους ευχαριστούμε θερμά για την πρόθυμη συμμετοχή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης θερμά τη χοροδία Στηρίου Διστόμου Βιωτίας που θα συνοδεύσει την εκδήλωση με τα σχετικά τραγούδια. Μετά το πέρας της εορτής, ο σύλλογός μας θα προσφέρει παραδοσιακό κέρασμα παστέλι από την όμορφη Σύφνο μας. Το κέρασμα θα το μοιράσουν τα κορίτσια του Συλλόγου Σαλαμινιών Μανώλη Καπετανάκη. Τις ευχαριστούμε θερμώς για τη συμμετοχή τους. Καλό στο βήμα το Γιάννη Μετσικόφ. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρία Τέος Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Κακλαμάνη, κυρία και κύριοι Αντιπρόεδρε της Βουλής, κυρία και κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Γενική Γραμματέα της Βουλής, κυρία Πρόεδρε του Λυκείου των Ελληνίδων, κύριε Φρούρεχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μιλήσουμε για τις φορεσιές των Ελλήνων. Από τη διήγηση των συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836 υπαγορευμένα υπό του Θεοδόρου Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη Αθήνησιν 1846. Στα 1828 στην Αίγινα επήγε ο Γιώργιος Μαυρομιχάλης να επισκεφθεί τον κυβερνήτη. Εφόρεσε τη λαμπρότερη ενδυμασία του βουτυγμένη στο μάλαμα. Εγελούσαν τα φορέματά του, εγελούσε η καρδία του, διότι ο νέος είχε κλείσει προς τον κυβερνήτη. Τον εδέχθη αυτός ως πατέρας των ιών, αλλά του είπε «Δε σε πενώ δια τα φορέματά σου και πριν πατήσω τα χώματα τα ελληνικά και αφού ήλθα και είδα το εβεβαιώθηκα είναι καιρή που πρέπει να φορούμεν όλοι ζώνη δερματένια και να τρώμεν ακρίδας και μέλι άγριον». Ιέ του Μαυρομιχάλη, για να με τιμήσεις ήλθες ευμορφωστολισμένος, το εννοώ και σε αγαπώ, όθεν και σου ανοίγω την καρδία μου. Είδα πολλά εις τη ζωή μου, αλλά σαν το θέαμα όταν έφτασα εδώ εις την Αίγινα, δεν είδα τι παρόμοιον ποτέ. Κι άλλος να μην το είδη. Ζήτω ο κυβερνήτης, ο σωτήρας, ο ελευθερωτής μας, εφώναζαν αναμαλιάρες, άντρες με λαβωματιές πολέμου, ορφανά γδυτά κατεβασμένα από τις σπηλιές. Δεν ήταν το συναπάντημά μου φωνή χαράς, αλλά θρήνος. Η γη ευρέχετο από δάκρυα, ευρέχετο η μερτιά, η δάφνη του στολισμένου δρόμου από τον Αιγιαλόν εις την εκκλησία. Ανατρίχιαζα, μου έτρεμαν τα γόνατα, η φωνή του λαού έσκιζε την καρδία μου. Μαυροφορεμένες γέροντες μου εζητούσαν να αναστήσω τους απεθαμένους τους. Μανάδες μου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους και μου έλεγαν να τα ζήσω. Ήθε οι νέοι της Ελλάδος να είναι βοηθοί μου και πρώτος εσύ. Μη φορείς πολυτελή ενδύματα, ατέριαστα με την ένδυαν των πολλών και κεφάλαιο θαμμένο, αχρησίμευτο, η αφορμή απόκτησής του κακών ορέξεων και πράξεων. Μη θέλεις άλλο στολίδι και κάφημα, ή μη ότι είσαι από οικογένειαν δοξασμένη που τόσο έχει σε αίμα αδριωμένο για την αναγέννηση και την ελευθερία της πατρίδος μας. Ο φιλαλήθης διηγητής της συνομιλίας του κυβερνήτη με τον Μαυρομιχάλη μου επρόσθεσε ακόμη ότι σμίγοντας ο νέος την ημέραν εκείνην φίλων του
του είπε «Σήμερον ο κυβερνήτης με έκαμε να εντραπώ». Στα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου κράτους, τις θεσμικές συναντήσεις μελών της κυβέρνησης ή και πολιτών με κυβερνητικά μέλη, η ένδυση μπορούσε, όπως φανερώνει η αφήγηση του Κολοκοτρώνη, να γίνει αντικείμενο αρνητικών σχολιασμών όταν παρέκλεινε από την καθιερωμένη τάξη που οι ίδιες οι περιστάσεις ορίζουν. Όμως, το καθημερινό ένδυμα ήταν η φουστανέλα, που δεν ήταν απλώς ένα ρούχο. Ο ρόλος του μέσα στην κοινωνική μνήμη ήταν τεράστιος και καταλυτικός, γιατί ένας ολόκληρος λαός μέσα από αυτό το ένδυμα έβλεπε τις χιλιάδες των αγωνιστών που θανατώθηκαν για την ελευθερία, ένα ένδυμα σύμβολο τιμής των αγώνων του έθνους, απόλυτα ταυτισμένο με την υπόλοιψη, τον ηρωισμό και την ανθρωπρέπεια. Σύντομα, αυτή η βαθιά ελληνική ιδεολογική πραγματικότητα θα φανεί όταν η αντιβασιλεία το 1834 ζήτησε από τους αγωνιστές να καταταχτούν στον τακτικό στρατό των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων φορώντας φράγκικα για λόγους ομοιομορφίας. Η απροθυμία και τελικά η άρνησή τους να υπακούσουν σε κάτι που ένιωσαν αντίθετο με τις παραδοσιακές τους αξίες έγινε η αιτία της συγκρότησης του τάγματος του ελαφρού πεζικού με στολή τη φουστανέλα που πλέον αναγνωρίστηκε ως η εθνική ενδυμασία των Ελλήνων μέχρι σήμερα. Η ελληνική ενδυματολογική συμπεριφορά διαμορφώθηκε μέσα σε μια απίστευτη γεωγραφική ποικιλομορφία απομονωμένων περιοχών, βουνών, θαλασσών, νησιών και ακροτηρίων που διέθεταν όχι μόνο ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής πρώτων υλών αλλά και μέσα από αυτές προκαθόριζαν ξεχωριστά αισθητικά κριτήρια. Έτσι, στη μακραίωνη ενδυματολογική μας παράδοση, οι ποικιλόμορφες κατασκευαστικές εκφράσεις των λαϊκών ενδυμασιών διαμορφώθηκαν μέσα από το καθημερινό βίωμα, αλλά και από ισχυρές επιδράσεις που έφεραν οι επαφές με άλλες περιοχές, αλλά και ο εμπορικός πλούτος, οι ανταλλαγές, η παραμονή σε παραθαλάσσιες ή παιδινές ή ορεινές περιοχές και πάνω απ' όλα ένας δυνατός και καθιερωμένος ηθικός κώδικας. Και ενώ ο εμπορικός πλούτος και οι συναλλαγές ευνόησαν το στολισμό των ενδυμασιών με ξενόφερτα αγοραστά υλικά, αλλού σε κλειστές κτηνοτροφικές περιοχές η χρήση του μαλλιού ανέδειξε μια πιο παραδοσιακή γεωμετρική μορφή και ντυμάτων πλέξης και ύφανσης. Όλες οι ελληνικές ενδυμασίες παρουσιάζουν σπάνιο ενδιαφέρον λαογραφικής έρευνας σχετικό με τις τεχνικές που οι κατασκευαστές τους για αιώνες εφάρμοζαν, των οποίων θαυμάζουμε τα ασύγκριτης ομορφιάς και δεξιότητας αποτελέσματα. Είναι γεγονός ότι ο υπόδουλος λαός μας ήταν συχνά υποχρεωμένος να υπακούει σε φυρμάνια και διατάγματα που περιόριζαν ή προκαθόριζαν ενδυματολογικά στοιχεία ύφος, χρώματα και τύπους, ώστε να εξασφαλίζονται οι σαφείς διακρίσεις ανάμεσα στους μουσουλμανικούς και τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Ήλθεν προς τα γη εις τον Πατριάρχην δια τα φορέματα και σαρίκια των γυναικών τε και ανδρών, Κομνηνός Υψηλάντης 1870. Η ποιμενική φουστανέλα, ένδυμα των σουλιωτών, συνδέθηκε με τους απελευθερωτικούς μας αγώνες και τις ένοπλες ομάδες όλων των υπολείπων περιοχών της Ρούμελης και της Πελοποννήσου. Η μορφή του φουστανελοφόρου είναι εικόνα του ήρωα απελευθερωτή
και αποτελεί μέγιστο σύμβολο στη συνείδηση ολόκληρου του λαού, ταυτίζοντάς τη με όλους τους Έλληνες που πολεμήσανε και σκοτεθήκανε κατά χιλιάδες στα πεδία των μαχών. Αυτή η λερή φουστανέλα, συχνά λιμένη με ξύγκι για να γλιστράει βροχή, ήταν συγχρόνως το πανί για να γυαλίζουνε τα όπλα τους, να σκουπίζουνε τα αίματα και τον υδρότα τους και η μαλακοσιά για να κουρνιάσουνε τη νύχτα στα βουνά. Στο ζώσμα που την έσφυγε στη μέση τους ήταν χωμένο το μαχαίρι, το καπνοσακούλι, το τάσι και το φιλημένο μαντίλι του κοριτσιού. Σε αυτή την όψη του βασανισμένου ραγιά οι ξένοι ρομαντικοί καλλιτέχνες είδαν τα απομεινάρια, τα αρχαία απομεινάρια των Ελλήνων πολεμιστών. Μέσα από αυτή την όψη τους η αρχαιόφιλη συνείδηση της λόγιας Ευρώπης έσκυψε με βλέμμα συμπόνιας στους σκλάβους Έλληνες που θρηνούσαν μέσα στα μισοθαμένα ερείπια της ιστορίας τους. Η απήχηση της απεικόνησης του λευκοντημένου φουστανελά με τα χρυσαφένια ζώσματα, το φέση και το γυμνωμένο του σπαθί έμοιαζε σύμβολο ιδανικών και αξιών όχι μόνο για το υπόδουλο έθνος του, αλλά πανανθρώπινο μέσα από το ιερό και αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ζει για πάντα ελεύθερος. Στον ψωμοζήτη στρατιώτη ο Αλέξανδρος Σούτσος, 1803-1863, γράφει: «Ξένοι, μην περιγελάτε τα χυμένα μου τα μάτια, το σπασμένο μου ποδάρι, του μεγάλου μπότσαρή μας ήμουν πρώτο παλικάρι. Η παλιά μου φουστανέλα που βλέπετε κομμάτια, χάρισμα του Καραΐσκου, από δόξα με σκεπάζει. Το σπαθί αυτό που φέρνω στο πλευρό μου κρεμαστό, κι αν δεν είναι με χρυσάφι και κοράλια σκεπαστό, είναι ανάμνηση φιλίας του ναυάρχου μας τον Μπάζη». Η φουστανέλα ήταν ένα πουκάμισο σουρωμένο στη μέση, που μέσα στα χρόνια του προσθέσανε τρίγωνα κομμάτια, τα λαγκιόλια, πυκνώματα για λεβεντιά, για να γεννεί τελικά όπως είναι σήμερα. Εξάλλου υπάρχουν από τόπο σε τόπο φουστανέλες λιγότερο ή περισσότερο πυκνές. Τις φτιάχνουν ειδικευμένοι ράφτες και τα κεντήματα χρυσοράφτες, οι τερζίδες, πλανώδιοι μάστορες του κορδονιού που ράβανε και κεντούσανε τις φέρμελες, τα μεϊντάνια και τα τουσλούκια στείνοντας πρόχειρα εργαστήρια στις αυλές των χωρικών. Ο Όθωνας από την πρώτη στιγμή μέσα στο πνεύμα του αρχαιόφιλου ρομαντισμού που επικρατούσε στην Ευρώπη υιοθέτησε την εκδοχή της καταγωγής της ελληνικής φουστανέλας από τον αρχαϊκό κοντό χιτώνα και την επέλεξε σαν ένδυμα των ανωτέρων αξιωματικών του νεοσύστατου κράτους προς επιβλητικότεραν εμφάνισην αυτών εις την αυλήν και εις τας πρωτευούσας της Δύσεως. Την 5η Απριλίου 1835 ο Λουδοβίκος ο πρώτος της Βαβαρίας επισημαίνει με επιστολή του στον ιόν του ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να εκβαβαριστούν μα να κυβερνηθούν στην εθνική τους νοοτροπία. Με την απόφαση αυτή η οθωνική φουστανέλα αναγνωρίζεται πλέον σαν το επίσημο ένδυμα της ελληνικής διπλωματίας στο εξωτερικό και πολύ γνωστοί διπλωμάτες όπως ο Μαυροκορδάτος, ο Κολοκοτρώνης, ο Κολέτης, ο Γενάδιος κτλ. Τη φορούν επισήμως στις αποστολές τους στο εξωτερικό. Οι αντρικές παραδοσιακές φορεσιές εγκαταλείφθηκαν πολύ πιο γρήγορα από τις γυναικείες, γιατί οι άντρες έπρεπε να ταξιδέψουν και να κατοικήσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έπρεπε να δουλέψουν, πράγμα που ανάμεσα στους άλλους έκανε δύσκολη την ενδυματολογική τους διαφοροποίηση. Παρ' όλα αυτά, οι άγραφοι εθιμικοί νόμοι είναι πάντα δεσμευτικοί και προσδιοριστικοί για μια γενικότερη αντίληψη της λεβεντιάς του άντρα και της ομορφιάς της γυναίκας,
έτσι όπως τις υιοθετεί και τις εντάσσει στον κόσμο της η επαρχιακή κοινωνία γενικότερα. Παράδειγμα, οι κριτικοί που ενώ δεν φορούν πάντοτε ολόκληρες τις παραδοσιακές τους φορεσιές, συμπεριφέρονται σαν να τις φορούν. Φορώντας τις φορεσιές τους, οι Έλληνες ανακτούν στα γλέντια τους την ευλογία μιας ένωσης, τη θύμιση των προγόνων, τη συγκίνηση και την ευτυχία της περίστασης. Γιατί η ζωή έχει το χρόνο της, η μνήμη έχει τον τόπο της, οι χαρές και τα πένθη τους κύκλους τους, ένας ολόκληρος κόσμος μέσα μας σε αδιατάραχτη τάξη. Είμαι από τους τυχερούς που στα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι όταν στην Κρήτη οι γέροι ακόμα φορούσανε καθημερινά τις βράκες τους. Θυμάμαι την περπατησιά τους καθώς πηγαίνανε με τις κατσούνες τους στα αμπέλια του Αποκόρωνα, μια περπατησιά επίσημη, στετή και ανάλαφρη, χορογραφημένη από την πολύβουη φύση γύρω, από τα θροίσματα της τσόχας πάνω τους και από τον ήχο που κάνανε οι αλυσίδες των μαχαιριών τους. Κάθε τόπος, κάθε ελληνική γωνιά και αμέτρητες φορεσιές που έχουν να μας μιλήσουν για ένα κόσμο ανεξάντλητου ενδυματολογικού πλούτου, συνθέσεων και φαντασίας, ένα πλήθος υλικών, παράξενες υφάνσεις, εφάνταστοι σχεδιασμοί μοτίβων, βαφές από λουλούδια, κρόσια, δαντέλες, σαΐτες, κουβάρια από μετάξια, κοράλια, σεντέφια, μπυρσίμια και χρυσονήματα, όλα σε μια σιωπηλή αναμονή εργασίας, μια τελετουργική συνέχεια αιώνων. Το πνεύμα της ομορφιάς στις ελληνικές φορεσιές μοιάζει παράξενο, αλλά ζωνικό και ασύμβατο με τη φτωχική καθημερινότητα των χωρικών. Ίσως γιατί για αυτούς η φορεσιά δεν είναι απλώς ένα ρούχο. Τις φτιάχνανε με τραγούδια και νυχτέρια οι συγγένισες από όταν τα κορίτσια τους ήταν μικρά. Ήταν ένδειξη τιμής, κοινωνικής υπόστασης, αξιοπρέπειας, δύναμης και καλοτυχίας, ευχή και φυλαχτό, κατεβόδιο για μια νέα γαμήλια ζωή. Στην Ήπειρο του εμπορίου, η αστική μεγαλοπρεπής φορεσιά της πόλεως των Ιωαννίνων αποτελεί μια από τις πλουσιότερες της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Τα κοσμήματα με το δικέφαλο αετό, το κεντυμένο με διαμάντια φεσάκι που κράταγαν οι σταυρωτές πλεξούδες το πουκάμισο, το φουστάνι και τέλος ο χρυσός επενδύτης το ολόχρυσο πυρπυρί. Ρούχο πολύπτυχο λεπτουργηματικής κατασκευής που δείχνει το κύρος των μεγάλων οικογενειών της πόλης και αποτελεί συνέχεια της μεταβυζαντινής χρυσοκεντητικής παράδοσης. Στα σχέδια και στους στολισμούς αυτών των ενδυμάτων υπάρχουν πάνω τους κώδικες με κρυμμένα θρησκευτικά στοιχεία ευλογίας, διακοσμητικά μοτίβα που είναι συγχρόνως και ευγονικές ευχές, σημάδια ερωτικής διαθεσιμότητας, σύμβολα του πένθους, οικονομική υπεροχή και καταξίωση, ανδρισμός και προστασία από τις δυνάμεις του κακού. Η φορεσιά παρέμεινε αναλύωτη από τη μάνα στην κόρη ή παράλλαζε πολύ αργά στον τύπο το διάκοσμο και τους χρωματισμούς από τη μια γενιά στην άλλη, γιατί δεν υπήρχε αυτή η συνεχής και αγωνιώδης τάση της αναζήτησης πρωτότυπων ενδυμάτων όπως κάνουμε σήμερα. Έτσι φτιαγμένη χειροποίητη, με πολύτιμα υλικά, με ασήμια, με χρυσοπίκυλτα κεντήματα από ακριβοπληρωμένους ειδικούς τεχνίτες της εποχής, αποτελούσε σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που κληρονομούσαν τα παιδιά από τους γονείς τους. Χαρακτηριστικά, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους υπάρχει έγγραφο που αφήνει να εννοήσουμε την αξία των ενδυμάτων αυτής της εποχής. Στο έγγραφο αυτό, με ημερομηνία 24 Αυγούστου 1824, η Μαντώ Μαυρογένους μηνύει
το γενικό αστυνόμο της επαρχίας Άργους Δημήτριο Άχολο ότι της έκλεψε το σάλι της. Προς το έξοχον Υπουργείων των Εσωτερικών με το να με ήρπασεν ένα λαχούρι σάλιων χιλίων γροσίων από το σεπέτι μου εις την κάμαράν μου δεν εισέβει άλλος παρά δύο δουλεύτρε έτεινε σε πλάγιαζαν μέσα και τα λοιπά. Τελικά ο Δημήτριος Άχολος απεδείχθη αθώος διότι το σάλι βρέθηκε και εμείς από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ένα σάλι μπορούσε να σε διασύρει στα δικαστήρια και ότι τα ενδύματα αποτελούσαν τότε σοβαρά περιουσιακά στοιχεία, πράγμα που εξάλλου βλέπουμε στα πρικοσύμφωνα της εποχής. Στην Κωνσταντινούπολη οι φαναριώτες αντιπροσώπευαν τον πλούτο και την αριστοκρατία των ελληνικών οικογενειών. Τα ενδύματά τους άστραφταν από ανατολίτικη μεγαλοπρέπεια, μάλινοι και ατλαζένιοι τζουμπέδες που στις απολύξεις τους είχανε γούνες, βαρύτιμες στόφες και βελούδα. Συντεχνίες στοιχείο στην Κύπρο, στη Βενετία και στην Τεργέστη είχαν οι φαντουργίες που παρήγαγαν χειροποίητα πολύτιμα υφάσματα που οι συναφλίδες τα φέρνανε και τα πουλάγανε στην πόλη. Η πολυτέλεια και η επίδειξη άρχισαν να δημιουργούν κουτσομπολιά και προβλήματα και οι γυναίκες των γνωστών Ελλήνων κατά τις μαρτυρίες όταν έβγαιναν έριχναν πάνω τους σκουρόχρωμα υφάσματα για να προστατευτούν από τις κακεντρεχείς κουβέντες. Τα σπίτια των φαναριωτών καταστόλιστα είχαν μέσα χρυσωμένα καφάσια και ασημένια σκεύη που καίγανε αρώματα. Η δραγουμάνισσα Μαριώρα Μαυρογέννη εύσωμη και εύσαρκη, πράγμα συνηθισμένο στις γυναίκες της Ανατολής, έβγαινε μόνο πολυτελώς στολισμένη και συνοδευόμενη από μισή ντουζίνα ακολούθους που τη στήριζαν, κουνούσανε μπροστά της μια βεντάλια από φτερά παγωνιού για να διώχνουνε τις μύγες και κρατούσανε την άκρη του φορέματό της για να μην σκουπίζει τη σκόνη από τα μονοπάτια. Αναστάσιος ή από μνημονεύματα ενός Έλληνα, Τόμας Χόουπ, Λονδίνο 1819 και ο οίκος των Μαυρογέννη του Θεόδωρου Μπλανκάρ 1893. Όταν ο γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη νυμφεύτηκε την εγγονή του πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας Καρατζά, ο γέρος του Μοριά είπε «Εσυμπεθέρευσεν η κάπα με τη γούνα». Πέραν όμως από τα αστεία, πρέπει να πούμε ότι οι φαναριώτισες ήταν από τις ελάχιστες μορφωμένες Ελληνίδες που στήριξαν με χρήματα τα σχολεία και επιχορηγούσαν εκδόσεις βιβλίων. Επίσης, πολλές ευκατάστατες φαναριώτικες οικογένειες είχαν ενεργητικότατο ρόλο στην Επανάσταση, καλύπτοντας με δικά τους έξοδα σημαντικές στρατιωτικές δαπάνες του αγώνα. Είναι τόσοι πολλοί που είναι αδύνατον εδώ να αναφερθεί ονομαστικά η προσφορά τους. Ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης από την Τραπεζούντα προσέφερε το τεράστιο ποσό των 5 εκατομμυρίων γροσίων από την οικογενειακή του περιουσία, ενώ η μητέρα του Ελισάβετ Υψηλάντη και η αδελφή του Μαρία έδωσαν ακίνητα, κοιμήλια, μέχρι και τα προσωπικά τους κοσμήματα. Πέραν από την επενδυτική τους αξία τα κοσμήματα της ελληνικής φορεσιάς αποτελούν μοναδικά δείγματα αργυροχρυσοχοϊκής τέχνης με υπέροχο θεματικό πλούτο και εκπληκτική κατασκευαστική ποιότητα. Στις φημισμένες υπηρώτικες συντεχνίες των χρυσοχώων έφτιαχναν κοσμήματα για αντρικές και γυναικείες φορεσιές με παραγγελίες από παντού. Τεπελίκια, γιορτάνια, σκουλαρίκια, κιουστέκια, καρφίτσες, πόρπες, αλυσίδες, σταυρούς, φυλαχτά, στέφανα γάμου, δαχτυλίδια στολισμένα όλα με μεράκι, με βλαστούς, άνθη, φύλλα, έλικες, πουλιά, μυθολογικές αναφορές, ζώα, χριστιανικά σύμβολα, όλα φιλοτεχνημένα με πατροπαράδοτες μεθόδους και τεχνικές που διδάχτηκαν από τους παππούδες και από τους προπαππούδες τους, εγχάρακτα, σφυρίλατα, διάτρητα, χιτά και έκτυπα σε χρυσό, ασίμι, σμάλτο, σαβάτι, με πετράδια και μαργαριτάρια. Με όλα τα σχέδια, με αυτά τα ίδια σχέδια, οι αργυροχώοι σκάλιζαν και στόλιζαν και τα όπλα, τα θικάρια, τα τάσια και τις παλάσκιες
των πολεμιστών προσθέτοντας αρχικά ονομάτων, ευχές και ημερομηνίες. Γιατί όλα αυτά είχαν σκοπό να γίνουν πρίκες, γαμήλια δώρα, τιμημένα όπλα του αγώνα, οικογενειακές κληρονομιές, σύμβολα δύναμης και πλούτου που η απόκτησή τους έδειχνε την ευμάρεια και την κοινωνική υπόσταση αυτού που τα είχε. Οι γυναίκες των επαναστατικών χρόνων δεν εμφανίζονται μόνο με νηφιάτικους στολισμούς, ούτε απλώς πλαισιώνουν γεγονότα με την ομορφιά τους. Συχνότατα δεν δίστασαν να πετάξουν τα στολίσματα και να ζωστούν τη βαριά αρματοσιά πάνω από τα φουστάνια, πολεμώντας πλάι στους άντρες τους και στα παιδιά τους. Γράφει η Καλλιρόη Παρέν στην Εφημερίδα των Κυριών. Στις 6 Απριλίου του 1826 συνήλθε το Συμβούλιο και υπό την Προεδρία του Επισκόπου Ρογών Ιωσήφ οι Μεσολογγίτες αποφάσισαν να κάμουν έξοδον. Οι γυναίκες εκείνη την ώρα στάθηκαν ψύχρεμες, δέχτηκαν την ιδέα της εξόδου, άνοιξαν τα μπαούλα τους, έβγαλαν τα γιορτινά τους και τα φόρεσαν για τη μεγάλη στιγμή. Έδωσαν στους άντρες τους να φορέσουν ρούχα καθαρά για να είναι καθαροί και περιποιημένοι σαν γαμπροί την ώρα που θα αντιμετωπίζανε το θάνατο. Από τις 5.000 γυναίκες της πόλης, μία από τις 7 που σωθήκανε κατά την έξοδο και έζησε πάνω από 90 χρόνια ήταν η Γυφτογιάννενα. Λίγο πριν ξεψυχήσει, ψιθύρισε στις γυναίκες που την παραστέκανε: «Μωρέ τσούπρες, πεθαίνω. Πάρτε τούτο το κλειδί της κασέλας μου. Θα βρείτε την καλή μου φορεσιά μέσα. Μ' αυτή ναι, θέλω να με θάψετε να έχετε την ευχή μου». Μόλις πέθανε, ανοίξαν την κασέλα και βρήκαν μέσα όχι γυναικεία, μα αντρικά ρούχα, εκείνα που φορούσε στην έξοδο με το σελάχι και τα τσαρούχια. Έτσι κυδεύτηκε η Γυφτογιάννενα με φορεσιά παλικαριού. Η συμβολή των γυναικών στις πολεμικές επιχειρήσεις του απελευθερωτικού αγώνα είχε μεν την αποδοχή των οπλαρχηγών, δεν έλειψαν όμως και περιπτώσεις απαξίωσης της γυναικείας συμμετοχής. Το γεγονός παραμένει ότι ένα πλήθος γυναικών από τη Μάνη, το Σούλι, το Μεσολόγγι, τα νησιά υπήρξαν πολύτιμοι συνεργάτες και συμπαραστάτες των πολεμιστών μας στις μάχες. Ανασκουμπώνοντας τα φορέματά τους, παρακολουθούσαν, βοηθούσαν, ειδοποιούσαν, φέρνανε νερό, φαΐ, πολεμοφόδια, συμμεριζόντουσαν τις κακοχίες και τους κινδύνους, τους εμψύχωναν, φρόντιζαν τις πληγές τους, τους θάβανε. Πάμπολες γυναικείες παρουσίες, αναρρύθμιτα γυναικεία ονόματα. «Τούρκοι, για μην παιδεύεστε, μην έρχεστε σημά μου, τι εγώ η Μιλένη Μπότσαρη, η αδερφή του Κίτσου, σέρνω φουσέκια στην ποδιά και βόλια στις παλάσκες. Κορί, για ρίξε τα άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου. Τι λέτε βρε παλιότουρκοι κι εσείς παλιαρβανίτες?» Σαν άντρας εξεσπάθωσε και τρέχει προς τους Τούρκους. Τους τρεις τους επελέκησε, τους άλλους κυνηγάει. Οι φορεσιές των Ελλήνων, οι γαμήλιες, οι φορεσιές των Αραβώνων, οι κυριακάτικες, οι σκολιανές, τα σάβανα, οι φορεσιές του πένθους, οι φορεσιές των μαχών και του αγώνα, οι μασκαράδες, τα άμφια, ενδύματα που φτιάχνουν ολόκληρο το συναισθηματικό και πολιτιστικό καθρέφτη της ποικίλης και ιδιότυπης ζωής των Ελλήνων. Περίτεχνα χειροτεχνήματα της κάθε ελληνικής γωνιάς, των βουνών, των νησιών και των κάμπων μας. Μια πέτρα που έπεσε στη θάλασσα και από γενιά σε γενιά τα χάδια του νερού τη στρογγυλέψανε, την κάναν βότσαλο σε σχήμα τέλειο, αναλογίες ζηλευτές και χρώματα, ρούχα που στοχεύουν να δώσουν ομορφιά και αρμονία στο ανθρώπινο κορμί.
Οι φορεσιές αυτές δεν είναι έργα ενός, αλλά τις κατασκεύασε με τα χέρια του σιγά σιγά ο ίδιος ο χρόνος. Παρόλα αυτά, η καθηλωτική τους γοητεία είναι οι εικόνες που τις συνοδεύουν, οι σκέψεις μας για ένα πλήθος ανώνυμων ανθρώπων που τις έφτιαξαν με το ταλέντο τους και οι τόποι που τις γεννήσανε και έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια πάνω στην αισθητική τους. Σκέψεις για ένα κόσμο άγραφων εφημικών νόμων που είναι ιερά δεσμευτική και προσδιοριστική στην αντίληψη των κοινών αξιών. Σκέψεις που έρχονται στο νου μας, γιατί αυτά τα ενδύματα δεν υπάρχουν κάπου έτσι κρεμασμένα, δεν είναι απλά κάπου διπλωμένα και αφημένα. Είναι παντού. Είναι η λαϊκή έκφραση που τα παιδιά μας σπουδάζουν τώρα δάσκαλα γραφικά τμήματα των πανεπιστημίων μας. Είναι στα καλαρίτικα εργαστήρια που σφυροκοπούσανε στην πίσα τα ασίμια και τα σαβάτια, στα μπλάβα χέρια των βογιατζίδων που βάφανε τις τσόχες με το μυσηριώτικο λουλάκι, στις ευχές της γιαγιάς σαν ξανακρέμα για τα φλουριά στο λαιμό της εγγονής της, στις σιωπηλές εσπέρες, στις αυλές, με τις γυναίκες που ράβανε σκυμμένες, στους μικρασιάτες γέρους που τραβάγανε επίσημα τους κύκλιους χορούς τους, στα μυρολόγια των σαρακατσάνων στα κονάκια της Υπήρου, στις μάχες, στους ξεριζωμούς, στα πλοία που φεύγουνε, στις αγκαλιές που ανοίγουνε, σε ένα ολόκληρο κόσμο που βλάστησε και έδωσε τόση ομορφιά σε αυτή την άγονη γη. Είναι οι φορεσιές μας, οι ταυτότητές μας, τα καλά ρούχα της ψυχής μας. Μπαρμπαγιάννη, μακρύ Γιάννη, δε μας τα γράψε σωστά. Δε σου Έλληνας τι κάνει για να ανέβει πιο ψηλά. Μπαρμπαγιάννη, μακρύ Γιάννη, δε μας τα γράψε σωστά. Δε σου Έλληνας τι κάνει για Μπαρμπαγιάννη, Μακρυγιάννη, πάρε μαύρο για τα γάνι και έλα στη ζωή μας πίσω το στραβό να καμισήσω. Μακρυγιάννη, δε μας τα γράψε σωστά. Το φιλότιμο δε φτάνει για να πάει κανείς μπροστά. Μακρυγιάννη, Μακρυγιάννη, δε μας τα γράψε σωστά. Το φιλότιμο δε φτάνει
ζήσω.
τάβο, του τάκουν τάβονα. Thank you.